Τα μεσάνυχτα της 29ης Ιουλίου εκπνέει και επίσημα η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και ακόμη παραμένει άγνωστο για το αν τελικά το Υπουργείο Οικονομικών θα αποδεχθεί τα αιτήματα λογιστών και φοροτεχνικών για ολιγοήμερη παράταση της διαδικασίας. Το τάξη δεν δουλεύει, έχει βγει εκτός λειτουργίας. Παράξενο. Τι παράξενο, κυρία Μιμίδου, ναι. Τελευταία μέρα έχει βγει εκτός λειτουργίας. Η πολυπόθετη παράταση που περιμέναμε και ελπίζαμε όλοι μας μέχρι στιγμής που μιλάμε δεν έχει ανακοινωθεί και δεν ξέρω τι θα αποφασίσει τελικά ο Υπουργός Οικονομικών, αν θα τη δώσει την ολιγοήμερη παράταση που ζητάμε ή όχι. Και όπως καταλαβαίνετε, περάσαμε μια δύσκολη εβδομάδα, περάσαμε ένα δύσκολο Σαββατοκυριακό, μια δύσκολη Δευτέρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Και δυστυχώς είμαστε από τα επαγγέλματα που δεν εξαρτώμαστε μόνο από ο καθένας από την ατομική του προσπάθεια, από τη δουλειά του, αλλά εξαρτώμαστε από εκείνους δύο άλλους παράγοντες έξω από εμάς που μας δυσκολεύουν απίστευτα την δουλειά μας. Mm-hmm. Αυτά δεν έχω να σας πω δηλαδή κάτι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής παράταση επίσημα, από επίσημα χείλη. Αν δεν δοθεί παράταση και δεν προλάβουμε ό,τι προλάβουμε μέχρι τις 12 η ώρα, όσοι έχουν μείνει εκτός θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα πρόστιμα. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν υποβάλει τη δήλωσή τους θα πρέπει να σπεύσουν να το κάνουν για να αποφύγουν το πρόστιμο που προβλέπει ο νόμος και κειμένατα από 100 έως και 500 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία της δήλωσης. Μέχρι την Κυριακή είχαν υποβληθεί πάνω από 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, αλλά περίπου 150.000 φορολογούμενοι δεν είχαν προχωρήσει στην υποβολή της δήλωσής τους. Σημειώνεται ότι πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να δοθεί νέα παράταση της προθεσμίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος λύγει επίσης την Τετάρτη και η δεύτερη δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη έως και το τέλος Νοεμβρίου. Το ευρώ είναι για τα φυσικά πρόσωπα, τους ιδιώτες δηλαδή, που δηλώνουν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις. 250 ευρώ είναι για τους επιτιδευματίες, επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία, τα πρώην β' κατηγορίας που λέγαμε. Και 500 ευρώ είναι για επιχειρήσεις, επιδευματίες με διπλογραφικά βιβλία, τα πρώην γάμα. Έτσι, συν 0,73% προς αύξηση για κάθε μήνα εκπρόθεσμης πληρωμής του φόρου. Μάλιστα. Θα δούμε. Η Ομοσπονδία μας υποφέρει, κάνει όλο αυτό το διάστημα προσπάθειες με τον Υφυπουργό Οικονομικών. Θα δούμε μέχρι το βράδυ, αλλά το θέμα είναι ότι αυτά πρέπει να ανακοινώνονται εγκαίρως και να μην μπαίνουμε σε αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία κάθε χρόνο οι συνάδελφοι, διότι σας είπα ότι υπάρχουν παράγοντες που δεν εξαρτώνται από εμάς, εξαρτώνται από άλλους εμπλεκόμενους με τις φορολογικές δηλώσεις. Παραδείγματος χάρη να σας πω ένα απλό παράδειγμα, μόλις την Πέμπτη είχαμε 25 του μήνα νομίζω. Έβγαλε ο ΕΟΠΗ τα clawback και τα rebate για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα παραιατρικά, δηλαδή για τους φυσικοθεραπευτές, για τους μικροβιολόγους, γιατρούς. Αυτά όμως είναι βασικά προκειμένου να συμπληρώσουμε εμείς το έντυπο ε3 της επιχειρηματικής δραστηριότητας.